Ευχαριστώ τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που είχε την καλοσύνη να μετά από 3 ώρες έναρξης της διαδικασίας να ακουστεί και το ΚΚΕ, γιατί έτσι όπως είναι η σειρά πρέπει να περιμένουμε, νομίζετε, τη σειρά μας. Η ώρα που θα είμαστε μπροστά δεν αργεί. Λοιπόν, κυρία Υπουργέ, πείτε και στον Πρωθυπουργό σας, ευθέως σας το λέμε, παίρνετε άριστα. Με αυτό το ονομασίδιο παίρνετε άριστα. Σε ένα πτυχίο, πρωτοφανές όμως στον χώρο της παιδείας. Μπαμπεσιά. Είναι ειδικό μάθημα. Παίρνετε άριστα στην μπαμπεσιά. Πιο μπαμπέσικη περίοδος και τρόπος να φέρετε αυτό το νομοσχέδιο για την παιδεία δεν μπορεί να έχει υπάρξει. Τα παιδιά είναι κλεισμένα στα σπίτια τους. Τα περισσότερα δεν έχουν πρόσβαση ούτε καν στην τάχα μου δήθεν τηλεκπαίδευση όλων των ηλικιών. Τα πανεπιστήμια είναι κλειστά από το Μάιο, από το Μάρτι. Δεν έχουν δει μία μέρα και την ώρα που είναι όλοι η νεολαία από την παιδική ηλικία μέχρι την ηλικία των 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 σε μία άτυπη φυλακή με αποστάσεις και με μάσκες, πάρε να έχεις ένα νομοσχέδιο. Αυτό λέγεται μπαμπεσιά. Είναι σαν να μιλάτε για κανόνες απελευθέρωσης σε φυλακισμένους. Για κανόνες αναβάθμισης μιας φυλακής αφού βγουν από τη φυλακή να τη δοκιμάσουν. Δεν σας παίρνουν εσάς το τόσο πολύ έχετε χάσει την επαφή με τον κόσμο? Και εσείς και ο Μητσοτάκης και όλοι. Δεν σας παίρνουν γονείς να σας λένε έχω τρελαθεί. Ό,τι γλιτώνω από αυτά που είμαι σπίτι σου, σπίτι μου θα πάνε σε ψυχοφάρμακα για το παιδί. Έχω την κόρη μου, έχω το γιο μου στα 15, στα 16, στα 17. Δεν ξέρει τι εξετάσεις θα δώσει φέτος. Δεν ξέρει πώς θα συμπληρώσει το μηχανογραφικό. Τι είναι τούτο το κακό που με βρήκε? Πόση ύλη να διαβάσει? Ποια ύλη να διαβάσει? Πώς θα συμπληρώσει μηχανογραφικό? Έχουν γίνει όλοι στοιχηματατζίδες. Μας παίρνουν εμάς τους βουλευτές. Μη σας πω τι λένε τα 5χρονα και τα 6χρονα. Τα 5χρονα και τα 6χρονα το έχω και μήνυμα να σας το δείξω. Σήμερα πάνε τελευταία μέρα εν πένθη στο σχολείο, σαν να πηγαίνουν σε πένθος. Και ειδοποιούν και λένε, πείτε τους να τους βάλουν 100 μέρες φυλακή για να καταλάβουν τι πάνε να πει να μην πηγαίνει σχολείο. Γιατί υπήρχε τρόπος και τα σχολεία να είναι ανοιχτά και όλα. Και δεν μου λέτε, μιλάτε, σας πήρε ο πόνος εσάς αυτή τη στιγμή να αναβάσετε το επίπεδο, αντιγράφοντας ποιο μοντελάκι. Ποιο μοντελάκι σας πήρε να ανεβάσετε? Κλείνετε τα σχολεία. Από αύριο τα κλείνετε όλα. Ωραία, τα κλείνετε όλα. Αφήνετε ανοιχτά τα ειδικά σχολεία. Πάτε μια βόλτα σήμερα στο Ενεγείρ στο Εγάλεο. Πάτε στο Ενεγείρ στο Εγάλεο. Ειδικό σχολείο και μένει ανοιχτό. Και έχει 140 παιδιά και ένα νοσηλευτή. Ένα νοσηλευτή. Αυτός ο ένας νοσηλευτής ζητάνε δεύτερο εδώ και μήνες. Ένας νοσηλευτής για να δώσει φάρμακα και να αντιμετωπίσει τα ζητήματα. Ακούστε τώρα σκηνικό. Σκηνικό μοντέρνας παιδείας, σύγχρονης, που θα ανεβάσει το επίπεδο, που θα κατεβάσει 30.000 τους φοιτητές, που θα τα κάνει όλα ωραία, καταπληκτικά, έτσι που να βγαίνετε με κουστούμι, γραβάτα, μπαμπέσικη και να λέτε, εδώ οι άριστοι κολπατζίδες, γιατί κόλπο είναι. Κόλπο είναι να επιλέξετε αυτή την εποχή. Αν είχατε κουράγιο και γενναιότητα πολιτική, το παίρνετε πίσω. Με αφορμή την πανδημία. Να σας πούμε και μπράβο. Και να πείτε, δεν είναι ώρα να το κουβεντιάσουμε αυτό. Χίλιες φορές να μας βάζετε να το κουβεντιάζαμε κατά καλό καιρό. Με πανεπιστήμια κρατημένα ανοιχτά μέσα στο κατά καλό καιρό. Αλλά να είναι ζωντανά. Να είναι όλα έτσι. Και όχι να είναι τουριστικά. Πάτε λοιπόν στο Εγάλεο να δείτε τι σημαίνει ανοιχτό σχολείο. Θέλετε να σας πω συνθήκες. Και ξέρετε πως είναι τα παιδιά εκεί. Και ξέρετε ότι δεν είναι εύκολο όλα να φορέσουν μάσκα. Και να τηρήσουν αποστάσεις. Στην εφηβεία κιόλας. Λειτουργικά παιδιά. Λειτουργικά παιδιά. Λοιπόν, 9 μαθητές και ένας δάσκαλος σε 22 τετραγωνικά. Μα πού να με πάρει και να με σηκώσει από εδώ μέχρι εδώ είναι 1,5 τετραγωνικό. Βάλτε 2 παιδιά. Βάλτε και ένα δάσκαλο. Με ή χωρίς μάσκα. Και πείτε μου ότι επιτελείτε καταπληκτικό έργο γιατί κάνατε προσλήψεις. Ποιες προσλήψεις, πού προσλήψεις, πώς προσλήψεις. Τώρα βρήκατε το καινούριο μοντελάκι. Αστυνομία.
αστυνομία. Και δεν ξέρω από πού τα αντιγράφετε αυτά. Ακούω κατά καιρούς, μας πρίξατε με την Οξφόρδη. Μόνο είμαστε στα σύγκαλά μας. Από πού ήρθατε? Προφανώς από κάπου έξω ήρθατε. Δεν μπορεί. Είμαι και σίγουρη από άλλο πλανήτη. Δεν μπορεί, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Έχετε δει καμία αιστεία σαν τους κοιτώνες της Οξφόρδης στην Ελλάδα? Και δεν την έχω δει εγώ. Έχετε δει εστιατόρια σαν το Χάρβαρντ? Πού τα έχετε δει αυτά? Έχετε δει κοιτώνες για φοιτητές τύπου Georgetown? Έχετε δει γραφεία καθηγητών και χώρους συνελεύσεων τύπου Syracuse? Να σας πω μερικά από τα πανεπιστήμια που είναι και πολύ δημοφιλή εδώ μεταξύ μας. Υπάρχουν κάποιοι και από την κυβέρνηση που είναι απόφοιτοι αυτών. Βγαίνει ένα πανεπιστήμιο στην Αγγλία από τα Κολοσσέα και λέει όλη η χρονιά θα πάει με τηλεκπαίδευση. Η τηλεκπαίδευση την έχετε φανταστεί έτσι όπως γίνεται στην Ελλάδα? Σοβαρολογείτε? Εδώ δεν λειτουργεί στα WebEx της Βουλής. Οι μισοί βγαίνουμε κάτι σαν γκαγκά από το υπερπέραν για να ακουστούμε. Μην μου πείτε ότι κάνω λάθος, το ζούμε εδώ μέσα 300 άνθρωποι. Δεν είναι ιδέα, τον υπερκομματικό. Όποιος έχει συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη στο ελληνικό κοινοβούλιο, είναι σαν να ακούγεται από το βάθος του πηγαδιού και αν ακουστεί στο τέλος, αν πετύχει, zoom, bam, boom. Δηλαδή, πλατφόρμες, λεφτά, ιστορίες, κολοκύθια με τη ρίγανη. Από πού το πήρατε το μοντελάκι της αστυνομίας που θέλετε να βάλετε? Από την Αμερική. Δεν πρόκειται να περάσω ούτε λεπτό τα 7. Ούτε λεπτό. Λοιπόν, να σας πω από πού το πήρατε. Από την Αμερική το πήρατε. Στην Αμερική σε πάρα πολλά κάμπους έχουν, εδώ θέλετε και φράουλες και αίμα 21ου αιώνα. Αυτό θέλετε. Θέλετε φράουλες και αίμα. Θέλετε να πετύχετε κάτι άλλο. Γι' αυτό και στέκεστε στο 1, 2, 3, 5, 10 μεμονωμένα που έχουν κάνει κάποια ενδεχομένως ακραία παλιόπαιδα. Πείτε ό,τι χαρακτηρισμό θέλετε, μου είναι παντελώς αδιάφορο. Θέλετε όμως να βουλώσετε στόματα, αλλά Αμερική με πανεπιστήμια. Και να πάτε την αστυνομία μέσα στα κάμπους. Λοιπόν, σας λέω αυτή τη στιγμή ότι από τον, και το λέω σε συναδέλφους να το ξέρουν, 36.000 αδικήματα γίνανε με αστυνομία μέσα στα αμερικάνικα πανεπιστήμια πέρσι. Από αυτά το 60% περίπου είναι σεξουαλικά και τα υπόλοιπα είναι ληστείες. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, στην Καλιφόρνια, στο Κολοράντο, στο Κονέκτικατ, στο Ιλινόι, στη Νέα Υόρκη, στο Μίσιγκαν, στη Μασαχουσέτη, την Πενσιλβάνια, έχει ξεκινήσει το λεγόμενο defund police. Αποχρηματοδότηση και ακύρωση της αστυνομίας μετά τη δολοφονία του Φλόιντ. Πετάνε έξω τους αστυνομικούς σε όλες αυτές τις περιοχές που σας είπα τα πανεπιστήμια, έξω από τα πανεπιστήμια. Τους πετάνε έξω και παίρνουν τα κονδύλια και τα δίνουν σε ψυχολόγους, κοινωνιολόγους για να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα για να αποκατασταθεί η ηρεμία και να μην υπάρχει βία. Στη Μινεάπολη και στο Ντέρβεν και στο Πόρτλαντ και στο Όκλαντ 2,5 εκατομμύρια δολάρια πάρθηκαν για να δοθούν σε άλλες υπηρεσίες. Όταν οι Αμερικανοί φίλοι σας, που τόσο πολύ τους λατρεύετε και τους σέρνετε από βάση σε βάση και τους έχετε χαρίσει ένα στρατόπεδο από τη μία άκρη στην άλλη και έχουν φτιάξει όχι σχολές, όχι υποτροφίες, όχι νατοϊκά, παίρνουν την αστυνομία τους πίσω, έρχεστε να τη βάλετε εσείς. Και εκεί για το Φλόιντ. Φανταστείτε να ξέραν οι Αμερικανοί φοιτητές, λέω τώρα, σε μια υποθετική ταινία επιστημονικής φαντασίας, και συγγνώμη για το μισό λεπτό, ότι το μισό της ελληνικής αστυνομίας που είναι και επιθετική, και αυτή δεν θα τη βάλετε λέει στα πανεπιστήμια, ψηφίζει Χρυσή Αυγή. Να τους χαίρεστε και αυτούς και την παμπεσιά σας. Δεν πρόκειται να μπουν ούτε στα πανεπιστήμια οι αστυνομικοί, ούτε οι ιδέες σας. Οι ιδέες ευτυχώς έχουν φτερά και μπορούν να σας ξεπεράσουν κοιτώντας το αύριο και τον ουρανό.